Η παραγωγή είναι ο εξυγχρονισμός όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στον παρακάλαμο. Θέμα της ημερίδας είναι οι νέες τάσεις και προκλήσεις στον αγροτικό τομέα με στόχο νέες θέσεις εργασίας στο Ήπεθρο. Νέες τάσεις και προκλήσεις στον αγροτικό τομέα με στόχο νέες θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο ήταν το θέμα της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην αίθουσα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Δημοτικού Διαμερίσματος Παρακαλάμου του Δήμου Πογονίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που υλοποιείται από την αναπτυξιακή σύμπραξη, δίκτυο προώθησης της ανταγωνιστικότητας καινοτομικής προγραμμάτων για την απασχόληση. Στην συνέντευξη που έδωσαν πριν την εκδήλωση αλλά και οι ομιλητές έδωσαν το μήνυμα του εξυγχρονισμού ως απαραίτητο μοχλό στην αγροτική ανάπτυξη. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Χρήστος Γκόγκος, αντιδήμαρχος του Δήμου Πογονίου, και το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ομιλία της διδάκτορα Κατερίνης Τζάλα, γεωπόνος με εξειδίκευση στη μελισσοκομεία, η οποία παρουσίασε το θέμα «Η μελισσοκομεία και οι προοπτικές της στον ελλαδικό χώρο». Στην συνέχεια, ο φαρμακοποιός με εμπειρία σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, Νίκος Παπανδρέου, ανέπτυξε το θέμα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, εθέρια έλαια και χυλίσματα. Ο Χρήστος Κατσάνος, γεωπόνος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην διοίκηση επιχειρήσεων και 20 ετή και πλέον εμπειρία στις υδροπονικές θερμοκηπιακές καλλιέργειες και το branding, ανέπτυξε το θέμα το παράδειγμα της υδροπονίας στην παραγωγή επωνύμων branded προϊόντων. Τέλος, ο Ευάγγελος Μπλάντζος, σύμβουλος επιχειρήσεων, ενημέρωσε για τις δράσεις της αναπτυξιακής σύμπραξης. Την εκδήλωση έκλεισε ο αντιδήμαρχος αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Πογονίου, Νικόλαος Γαλίτσης. Μιλάμε πλέον για αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι εννοούμε την καλλιέργεια. Η συγκομιδή δεν εφίσταται. Άρα, εδώ ερχόμαστε στα κοστολόγια, τα οποία μπορεί να μην είναι για το λάδι, για το βαλσαμένο, αλλά μιλάμε ότι έχουμε ενέργεια την οποία για να φτιάξει μέσα 20 βαθμούς Κελσίου σε μία μέρα που βρέχει, θέλει διαχείριση ενέργειας. Μέσω της αναπτυξιακής σύμπραξης ναι. Τη αναπτυξιακή αυτή ομάδα, η οποία διοργάνωσε το σεμινάριο. Αυτό που απαιτείται όμως είναι οι άνθρωποι της Ήπεθρου να νιώθουν ότι έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο στήριξης.